Ένα είναι η επιτυχής αναδιάρθρωση των δανείων με, με τις τράπεζες, έτσι αύξηση των δρομολογίων και της κίνησης γενικότερα, αλλά και σκέψεις, σοβαρές σκέψεις για νέες επενδύσεις. Είναι μία αισιόδοξη νότα, είναι όμως τόσο αισιόδοξη? Ναι, μία εταιρεία σαν την Hellenic Seaways πάντοτε αυτό πρέπει να σκέφτεται. Ολοκληρώνοντας μάλλον την αναδιάρθρωση των δανείων, τη συμφωνία με τις τράπεζες, με τους δανειστές της, η εταιρεία πλέον μπορεί να ονειρεύεται να κάνει, εκτός από τις καινοτομίες που ήδη κάνει, να κάνει και νέες επενδύσεις. Αυτός είναι ο στόχος της. Και φυσικά αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την ανωδική πορεία της εταιρείας τα τελευταία 2 χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή την εμπιστοσύνη των δανειστών της εταιρείας εμπράκτως με τη συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων και πιστεύουμε ότι θα τη δούμε και στο μέλλον σε νέες επενδύσεις που θα προτείνει η διοίκηση της εταιρείας. Έχει δώσει μια πνοή, έναν αέρα ή έχει λύσει επί της ουσίας κάποια προβλήματα? Έχει λύσει επί της ουσίας προβλήματα. Η σταθερότητα της εταιρείας, στη ρευστότητά της, η εμπιστοσύνη στους ναυτικούς και στους εργαζόμενους στην εταιρεία. Γενικά όλο αυτό το κλίμα δίνει μια προοπτική για να μιλάμε και πλέον για το μέλλον της εταιρείας. Υπήρχαν έτσι και φόβοι εκφραστήκαν σχετικά με την κάλυψη έτσι των αναγκών της νησιωτικής Ελλάδας, των νησιών μας. Αυτό εσείς σε ποιο σημείο το βλέπετε, υπάρχει ή καλύπτονται σε ένα επαρκή βαθμό? Για τη χρονιά που μας έρχεται δεν υπάρχει κανένα απολύτως έλλειμμα στην εξυπηρέτηση των νησιών. Υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα το χειμώνα τον οποίο μας πέρασε, το οποίο βεβαίως οφείλεται σε μια εταιρεία η οποία σταμάτησε να δραστηριοποιείται σε πολλά σημεία και κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά όλα αυτά καλύφθηκαν και με το παραπάνω από τα πλοία της Hellenic Seaways. Τώρα, για φέτος η χρονιά, η κίνηση είσαι αισιόδοξη? Η χρονιά ξεκινάει αισιόδοξα, βλέποντας την προετοιμασία που γίνεται στα νησιά, τόσο από τους ξενοδόχους όσο και από τους εμπόρους, οι οποίοι βλέπουμε τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων που διακινούνται, οι οποίοι εφοδιάζονται και ετοιμάζονται για την χρονιά που μας έρχεται. Αυτό μας δίνει μια νότα αισιοδοξίας, παρόλο ότι ο Έλληνας επισκέπτης παραμένει για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου λίγο μουδιασμένος. Είναι σε θέση, γιατί το έχει κάνει και στο παρελθόν, να σχεδιάσει τα καταλληλότερα πλοία, όχι μόνο τόσο από εμπορικής πλευράς, αλλά και από άλλες τεχνολογίες, όπως το καύσιμο. Και βεβαίως θα κοιτάζει πώς θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα μέσα από την Ευρώπη. Σήμερα δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε. Αυτό που ανακοινώνουμε είναι ότι πλέον η εταιρεία μετά από την αναδιάρθρωση των δανείων μπορεί να υλοποιήσει στο μέλλον τέτοιου είδους επενδύσεις.